Λοιπόν, ο τωρινός μας καλεσμένος λέγεται Βασίλης Σωτηρόπουλος, είναι δικηγόρος, είναι αυτός που πάλεψε στα δικαστήρια την υπόθεση της αναγραφής του θρησκεύματος στα πολιτήρια στο σχολείο. Τον καλησπέριζουμε. Καλησπέρα. Δεν είναι μόνο στα πολιτήρια, όμως, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μια βάση δεδομένων. Είναι και μια βάση δεδομένων το My School που υπάρχει ένα πεδίο που... Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό είναι το My School. Είναι μια βάση δεδομένων του Υπουργείου Παιδείας που καταχωρούνται τα στοιχεία των μαθητών. Για λόγους. Και είναι προσβάσιμα από τον καθένα αυτά. Όχι, βέβαια. Όχι. Εκεί μπαίνει μόνο ο εκπαιδευτικός που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά για να μπορέσει να παρακολουθήσει την πορεία του παιδιού. Αν πρέπει να πάρει το παιδί κάποια εξτρά άδεια, όχι για απουσίες, ας πούμε, καταγράφονται ποιοι είναι σε ποιο θρήσκευμα για να πάρουν τις αντίστοιχες αργίες, ας πούμε. Μία περίπτωση σας λέω τώρα. Ναι. Και αυτό βέβαια θεωρήσαμε ότι είναι... Δηλαδή κάτι... ο διευθυντής, σταθείτε τώρα. Ναι. Είμαι ο διευθυντής ενός σχολείου στο Βοτανικό. Ακριβώς. Λοιπόν, έχω και παιδάκια που είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, αλλά έχω και χριστιανόπουλα. Ναι. Έχω τη δυνατότητα να μπαίνω στο σύστημα αυτό. Βεβαίως. Και εκεί λοιπόν η αιτιολογία που ακούσαμε ήταν ότι ακριβώς για να βλέπουν ποιος πρέπει να πάρει τις άδειες στις αντίστοιχες θρησκευτικές αργίες. Το κράτος μας έχει ένα εορτολόγιο συγκεκριμένο που αφορά τη χριστιανική. 10 μέρες το χρόνο. Ακριβώς. Αλλά υπάρχουν όμως και άλλα θρησκεύματα που έχουν δικές τους ημέρες αργίας και πρέπει τα παιδιά να μην πάρουν απουσίες αδικαιολόγητες. Και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο καταγράφεται το θρήσκευμα σε αυτό το αρχείο. Εντάξει, αυτό έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Αλλά αυτό που υποστηρίξαμε στην αρχή και που έγινε δεκτό είναι ότι δεν χρειάζεται να γράψεις ποιο είναι το θρήσκευμα, αρκεί να πεις ότι αυτές και αυτές τις μέρες το παιδί θα πάρει αιτιολογημένες απουσίες. Δεν ξέρω εγώ ότι το παιδί. Ότι τώρα είναι η περίοδος του Ραμαζάνιου, ας πούμε, και άρα πρέπει να λείψει από το σχολείο. Ακριβώς. Άρα τι, για λείπει την περίοδο του Ραμαζάνιου, τι θα είναι αν δεν είναι μουσουλμάνος. Ναι. Και επίσης υποθέτω ότι αυτά τα στοιχεία τα κρατούσαν μέσα σε αυτό το αρχείο και αφού το παιδί έφευγε από το σχολείο. Δηλαδή, άρα ναι, ήταν αυτό και ήταν ένα ζήτημα διατήρηση. Ακριβώς. Αυτά ήταν ότι δεν υπήρχαν κανόνες έτσι πολύ λεπτομεριακοί. Mm. Τώρα η αρχή είπε ότι δεν χρειάζεται, ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι, χωρίς να αποκαλύψει ευθέως κανείς που ανήκει, να ικανοποιηθεί, να έχει τα δικαιώματά του και να μπορέσει να... Υποστηρίξατε στη διαδικασία αυτή ότι διώκεται το θρησκευμά, το μη ορθόδοξο θρησκευμά. Όχι, δεν ήμουν τόσο... Όχι, γιατί μετά θα σας ρωτούσα αν υπάρχουν... Θα σας πω. Ήταν πολύ απλό. Αυτό υπάρχει από το 2002, το πιο απλό, ότι δεν πρέπει στα πολιτήρια του Λυκείου να αναγράφεται... Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αναγράφεται το θρήσκευμα στο πολιτήριο και του γυμνασίου. Αυτό ήταν ένας λόγος, κάποιοι μαθητές και κάποιοι γονείς είχαμε πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είχαμε πει ότι πρέπει να απαλληφθεί. Και μάλιστα, να σας πω και ένα ωραίο, εκείνη τη στιγμή της συνεδρίασης ρώτησε η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, το Υπουργείο Παιδείας, για ποιο λόγο εξακολουθείτε. Σας έχουν μείνει από παλιά οι φόρμες των απολυτηρίων και έτσι έχετε αλλάξει. Αυτό είπε η κυρία Σακελαροπούλου. Φυσικά δεν έχει βγει ακόμα η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά πριν βγει η απόφαση, βγήκε αυτή η απόφαση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπου είχαμε προσφύγει από το 2017. Και βγήκε τώρα και λέει ότι το Υπουργείο πρέπει να ξαναφτιάξει. Και πιστεύετε ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα συμφωνήσει με την απόφαση της Αρχής? Αναμένουμε. Η απόφαση της Αρχής έχει μια θεμελίωση στο Σύνταγμα. Λέει δηλαδή ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν χρειάζεται όλα αυτά να υπάρχουν εκεί που αναγράφονται. Είναι κάτι το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας το είχε πει στην πολύ γνωστή υπόθεση για τις ταυτότητες το 2001. Ναι, ναι. Επομένως, θεωρούμε, πιστεύω εύλογα, ότι θα επαναλάβει την ομολογία αυτή. Ναι, γιατί άμα ήταν στις ταυτότητες που αυτό έχει κλείσει σαν θέμα. Τότε γιατί να είναι σε ένα άλλο δημόσιο έγγραφο ακριβώς, που αφορά και ανήλικα. Αυτό μάλιστα, που υποστηρίζεται από την άλλη πλευρά είναι ότι ναι, αλλά εμείς δεν ντρεπόμαστε για το θρήσκευμά μας. Θέλουμε να μπορούμε να το διαδηλώνουμε, να το καταγράφουμε, να το. Και η απάντηση πολύ απλή είναι το κράτος. Το κράτος γιατί χρειάζεται να μπαίνει σε αυτό το τόσο. Αν θες να το φωνάζεις, φορά ένα τισέρ του να γράφει «Είμαι χριστιανός». Υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Και το άλλο το μεγάλο θέμα βέβαια είναι το πώς κανείς παίρνει απαλλαγή από τα θρησκευτικά. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, που και εκεί πάλι τίθεται ένα ζήτημα δήλωση, σωστά? Θα σας πω. Μέχρι το 2008-2009 μπορούσε κάποιος να πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά απλώς υποβάλλοντας μία υπεύθυνη δήλωση και λέγοντας ότι για συνειδησιακούς λόγους
θέλω να απαλλαγώ. Ναι. Μετά όμως, επειδή υπήρξαν κάποια φαινόμενα που πολλοί έπαιρναν απαλλαγές, έτσι ανετιολόγητα κλπ. Κάποιοι θεολόγοι προσέφυγαν σε ένα διοικητικό δικαστήριο στα Χανιά, στην Κρήτη, και είπαν ότι εδώ έχουμε κατάχρηση, ας πούμε, αυτού του δικαιώματος. Και βγήκε μια απόφαση το 2012 από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων που είπε όχι, θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να ελέγχεται ο μαθητής για ποιο λόγο έχει επικαλεστεί αυτούς τους συνδυασιακούς λόγους, να επιβεβαιώνεται ότι όντως δεν είναι χριστιανός κλπ. Και πώς θα το ελέγξουν, και ποιος θα το ελέγχει και πώς θα το αυτό κάνει. Αυτό είναι το μεγάλο, αυτό το μεγάλο θέμα. Και γι' αυτό λοιπόν το 2015 βγήκε αυτή η εγκύκλειος που εμείς τη λέμε εγκύκλειο Λοβέρδου, γιατί ο Ανδρέας Λοβέρδος ήταν ο υπουργός παιδείας, παρόλο που δεν την υπογράφει αυτός, η οποία λέει ότι πρέπει να δηλώνεται στην υπεύθυνη δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος. Αυτό το δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος είναι το καινούργιο. Είναι και από μόνο του, και από μόνο του επιλείψιμο, δεν είναι. Ναι, αυτό είναι που είπε τώρα η Αρχή Προσωπικών Δεδομένων, ότι δεν πρέπει να συλλέγει το κράτος και την αρνητική διατύπωση. Γιατί το δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος δεν είναι μια ουδέτερη διατύπωση σε ένα κράτος που έχει επικρατούσα θρησκεία, είναι επικίνδυνο. Και πρέπει να επανέλθουμε στο παλιό. Δηλαδή να επικαλεστείς συνειδησιακούς λόγους. Μάλιστα. Χωρίς φαντάζομαι το να πρέπει να περάσει κάποιον ειδικό έλεγχο για το αν λες αλήθεια ή όχι. Και το οποίο είναι τέλειο πραγματικά αυτό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, πώς να ότι πρέπει να ελέγχεται. Αυτό είναι φανταστικό. Δεν είναι. Θα σε βάλω να κάνεις σωστά. Οι γονείς. Δεν θα τον κάνεις καλά για να πω. Μπορεί ο γονέας να δηλώσει. Είναι πολλοί γονείς αυτή τη στιγμή που με ρωτούν τι πρέπει να κάνουν. Και αυτό που πρέπει να κάνουν οι γονείς. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει το ερωτηματικό, μήπως αυτή η απόφαση δεν είναι και πολύ δεσμευτική για το κράτος. Ναι. Γιατί ακούσαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είπε ότι η πολιτική είναι να εφαρμόζονται, να εφαρμόζονται οι αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπονοώντας ότι περιμένουμε να δούμε τι θα πει και το ΣΤΕ. Όμως, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα πει το ΣΤΕ. Είμαστε στο μεσοδιάστημα, στο οποίο έχουμε μια δεσμευτική απόφαση από την Αρχή Προσωπικών Δεδομένων και τελεστεί διοικητική πράξη. Έτσι, δεν είναι γνωμοδότηση, όπως διαβάζω. Γνωμοδότηση είναι όταν σε ρωτάει ο υπουργός τι να κάνω και εσύ το φαντάζεσαι. Δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Να σας πω, με το θέμα της διδαχής των θρησκευτικών έχετε ασχοληθεί. Ναι, στα σχολεία έχετε ασχοληθεί καθόλου. Βέβαια, πάρα πολύ. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία του μαθήματος των θρησκευτικών, γιατί ήμουν αυτός που εκπροσώπησα τα παιδιά όταν ζήτησαν. Η απαλλαγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας να μην γίνεται με αυτόν τον τρόπο και να μην είναι το μάθημα ομολογιακό. Ήταν ο δικηγόρος σε αυτήν την. Ήταν ομολογιακό το μάθημα. Αυτή η δίκη έγινε τώρα το 2018. Το Σεπτέμβριο δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Θα έχετε όμως, φαντάζομαι. Για να δούμε, διότι από ό,τι άκουσα υπάρχουν και δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου και πολλών Μητροπολιτών. Κοιτάξτε, όταν διαμορφώθηκαν αυτά τα προγράμματα σπουδών στην προηγούμενη κυβέρνηση, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή της Εκκλησίας. Καταγράφηκαν 6 επισκέψεις από τους αρμόδιους Μητροπολίτες για θέματα. Υπήρχε μια επιτροπή. Εγώ τυχαίνει το θυμάμαι δημοσιογραφικά, είχα λίγο ασχοληθεί. Είχε υπάρξει μια επιτροπή από ιερείς, από την Ιερά Σύνοδο, ούτε αυτή την είχε αποφασίσει, που εργάζονταν στο Υπουργείο Παιδείας μαζί με την Επιτροπή Συγγραφής. Για το βιβλίο. Και μάλιστα έκαναν παρεμβάσεις, τις οποίες τις δημοσιοποίησαν οι ίδιοι. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, τις είχαμε διαβάσει τότε. Έχει αναρτηθεί στην Εκκλησία της Ελλάδας. Και στην Εκκλησία και στα που έχουν αναλύσει πού έχουν παρέμβει ακριβώς τα βιβλία και τι δεν έχουν πετύχει ακόμα. Μετά τον Απρίλιο του 2018 εκδόθηκε η απόφαση για τις προηγούμενες υποθέσεις, που ήταν οι αποφάσεις Φίλη, που ο Φίλης προσπάθησε να κάνει το μάθημα λίγο πιο. Ας πούμε, συμπεριληπτικό. Ναι. Και προσέφυγαν χριστιανοί Ορθόδοξοι, οι οποίοι ήθελαν να είναι ομολογιακό το μάθημα των θρησκευτικών για τους ίδιους. Και είπε το ΣΤΕ, ναι, είσαι χριστιανός Ορθόδοξος, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να είναι ομολογιακό το μάθημα που θα παρακολουθείς το παιδί σου. Γιατί αυτό το λέει και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση λέει ότι οι γονείς έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για τη θρησκευτική και φιλοσοφική μόρφωση των παιδιών τους. Εδώ το θέμα, ούτως ή άλλως, αν καταλαβαίνω καλά και διορθώστε με, είναι το αν εφαρμόζεται στην πληρότητα αυτή η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, γιατί η πληρότητα υπονοεί και ότι έχει το δικαίωμα όταν δεν είναι τόσο δημοφιλής. Ακριβώς. Δηλαδή, ποια είναι η άποψη. Η άποψη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ότι. Ναι, θα πρέπει να έχει. Υπάρχει νομολογία από το Ευρωπαϊκό Υπάρχει νομολογία και για την Πολωνία, που επίσης είναι μια χώρα έτσι με έντονο. Το θρησκευτικό συνέστημα, αλλά και για την Νορβηγία, που δεν είναι αυτή η περίπτωση, η οποία λέει το εξής. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα εναλλακτικό μάθημα, το οποίο θα είναι θρησκεολογικό, για να μπορούν να παρακολουθούν οι μαθητές οι οποίοι θα απαλλάσσονται από το ομολογιακό. Εάν όμως έχεις μόνο ομολογιακό μάθημα, θα πρέπει να απαλλάσσεις με έναν τρόπο που δεν παραβιάζει προσωπικά. Ποιος θα το κάνει αυτό το μάθημα?
Γιατί αν εγώ είμαι χριστιανός το θρησκευμά και κληθώ να παρουσιάσω στα παιδιά, να τους κάνω ένα μάθημα, να τους εξηγήσω τις πέντε επικρατούσες θρησκείες στον κόσμο. Να τους πω δηλαδή τις διαφορές ανάμεσα στον χριστιανισμό, τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό, το Ισλάμ. Ακριβώς. Τι θα τους πω. Θα τους πω ότι και οι άλλες θρησκείες είναι, ξέρω εγώ, κινούνται σε ένα τέτοιο πλαίσιο ίδιο. Προφανώς θα προσπαθήσω. Εδώ υπάρχει το ζήτημα του προσιλητισμού πια. Λοιπόν, με τον έμεσο τρόπο. Γιατί μιλάς σε παιδάκια που είναι υποδιαμόρφωση ως χαρακτήρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι το μάθημα των θρησκευτικών πρέπει να είναι πλουραλιστικό, κριτικό και αντικειμενικό. Χρησιμοποιεί αυτές τις τρεις λέξεις. Τώρα από εκεί και πέρα, το κάθε κυβέρνηση καλείται να το εξειδικεύσει αυτό στα δικά της. Χωρίς βέβαια, λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να παραβλέπουμε και τις τοπικές και τα έθιμα και τις παραδόσεις που μπορεί να έχει κάθε λαός κλπ. Δηλαδή και αυτό πρέπει κάπως να παντρεύεται, ας το πούμε έτσι. Πώς η θεολογία, είναι ωραία επιστήμη από μόνη της, έχει πολύ ωραία στοιχεία. Και αυτό είναι κρίμα δηλαδή να μπαίνει όλη αυτή η συζήτηση συνέχεια σε τέτοιους όρους. Αλλά τώρα εντάξει, εγώ τι λέω. Για παράδειγμα, γνωστή ρομαντικά, φαντάζομαι διάφορα εγώ. Ναι, μη φαντάζεσαι. Απλώς ανήκουν σε άλλη σφαίρα αυτές οι συζητήσεις. Για παράδειγμα, έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στους εθνικιστές, ακροδεξιούς και όλους αυτούς μια ολόκληρη φιλολογία που λέει γιατί να διδασκόμαστε την Παλαιά Διαθήκη. Των Ιουδαίων. Των δηλαδή, Ιουδαίων. Γιατί να μαθαίνουμε. Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε για το Δαβίδ και το Γολιάδ. Και να μιλάμε για το Δία και την Αφροδίτη. Το Σαμσόντα. Σωστό. Βέβαια. Εγώ θέλω να σου πω πάντως ότι μέσα στις παρεμβάσεις, αν δεν απατώ με των Μητροπολίτων τότε, ήταν και η αφαίρεση από τα κείμενα συζητήσεων ενός κειμένου για την έξοδο. Ναι, υπήρχε και αυτό. Υπήρχε μια τέτοια παρέμβαση. Υπήρχε και αυτό. Έξοδο από την Αίγυπτο. Ζήτησαν να αφαιρεθεί η συνεφούλα του Λαζόπουλου. Α, ναι, ήταν που αυτό είχε γίνει θέμα. Μέσα, ναι. Το τραγούδι «Αμπρέλα» της Ριάννα θεωρήθηκε ότι ήταν ένα θέμα. Είναι λίγο πασέ. Και μια γελιογραφία του Economist που κάπως σατήριζε κάποια θρησκευτικά συμφραζόμενα. Ήταν αυτά, ήταν στα συνοδευτικά κείμενα. Κύριε Σωτηρόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ ωραία που μας είπατε. Και που πραγματικά μας έβαλαν σε σκέψεις σε ό,τι αφορά τα θρησκευτικά, που για πολλούς που τα έχουν διδαχθεί στο σχολείο μπορούν να δημιουργήσουν έναν άλλο τρόπο προσέγγισης στην όλη υπόθεση. Είναι μια ζήτηση που δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει, ναι, ακριβώς δεν τελειώνει.